Συνάδελφοι, οι φοιτητικοί σύλλογοι ιστορικού αρχαιολογικού, νηπιαγωγών, τουρκικών σπουδών του ΕΚΠΑ, αρχιτεκτονικής του ΕΜΙΠΗ, ΣΕΤ και ΣΕΤΠ του ΠΑΔΑ και οι σύλλογοι οικοτρόφων των νέων φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου και ο σύλλογος οικοτρόφων της ΑΣΠΕΤΕ, πραγματοποιούμε τη σημερινή συνέντευξη τύπου στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που σήμερα και αύριο αποφασίσαμε για να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να αντιμετωπίσουμε στην πράξη το νέο σχέδιο αντιλαϊκής επίθεσης και καταστολής που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Τα γεγονότα στην ΑΣΟΕ με τον προεπιλεξισμό του Πρίτανη έδωσαν την καλύτερη αφορμή στην κυβέρνηση να συκοφαντήσει τους φοιτητές, να συκοφαντήσει τους συλλόγους μας και τους αγώνες μας, να περάσει σε νέο γύρο επίθεσης, εντείνοντας τα μέτρα καταστολής στα πανεπιστήμια. Κάνουν ότι δεν ξέρουν πως αυτές οι προβοκατόρικες ομάδες και οι δράσεις που αναπτύσσουν όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, αλλά είναι και εχθρικές για τα δικαιώματά μας. Οι ίδιοι φοιτητές τους έχουμε απομονώσει και καταδικάσει δεκάδες φορές μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες και στη συγκεκριμένη περίπτωση δώσαμε άμεσα την απάντησή μας, καταγγείλαμε άμεσα τα γεγονότα, ξεκαθαρίσαμε πως αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις μορφές πάλης και διεκδίκησης των φοιτητικών συλλόγων. Η κυβέρνηση άδραξε την ευκαιρία για να φέρει νέες αντιδραστικές αλλαγές στα πανεπιστήμια, να βγάλει από τα συρτάρια της σχέδια που οι φοιτητές με τους αγώνες μας ήδη έχουμε εμποδίσει και έχουμε απορρίψει. Σχέδια που στοχεύουν άμεσα στο δικαίωμά μας στη διεκδίκηση, στο δικαίωμά μας στην οργάνωση της πάλης μέσα από τους συλλόγους μας. Μετά τη σύνοδο με τους Πριτάνης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέους μηχανισμούς καταστολής και ειδικά σώματα που θα στήσει η κυβέρνηση στα πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα φέρνει πανεπιστημιακούς μπράβους, face control, κάρτες στην είσοδο των πανεπιστημίων και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ένα σύνολο δηλαδή μέτρων βγαλμένα από άλλες εποχές. Φαίνεται πως τελικά για τα πανεπιστήμια υπάρχουν χρήματα, για τα πανεπιστήμια υπάρχουν και πέρα από τις business θα πάνε και στην προσπάθεια να επιβάλλει η κυβέρνηση σιγή νεκροταφείο μέσα στα πανεπιστήμια, θα πάνε στην προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι δεν θα κουνιέται φύλλο. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι οι αγωνίες, η δυσαρέσκεια και η αγανάκτηση των φοιτητών, όλα αυτά που προκύπτουν από την πολιτική της, που μας αφήνει ξεκρέμαστους και παίζει κορώνα γράμματα με την υγεία και την ουσιαστική μας μόρφωση, όλο και περισσότερο μεγαλώνει. Το δηλώνουμε ξεκάθαρα στην κυβέρνηση. Είναι γελασμένη αν νομίζει ότι θα τις περάσει. Τόσο καιρό δεν είδαμε την κυβέρνηση και τους Πριτάνης να συνεδριάζουν για το πώς θα στηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία εν μέσω πανδημίας. Δεν βρήκαν να πούν κουβέντα ούτε αποφάσισαν κανένα μέτρο για να ενισχυθούν τα πανεπιστήμια με διδακτικό και λοιπό προσωπικό, με εξοπλισμό, με υποδομές, ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα και τα εργαστήριά μας, προστατεύοντας παράλληλα και τη δημόσια υγεία. Δεν είδαμε την κυβέρνηση να κάνει πράξη ούτε τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων που σχεδόν από τα τέλη του Αυγούστου δίνουνε και δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να ανοίξουν με ασφάλεια τα πανεπιστήμια για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν έκανε πράξη ούτε καν τα αιτήματα των ίδιων των συγκλήτων των ιδρυμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή εδώ του ΕΚΠΑ, που κάτω και τη δικιά μας πίεση ζητούσαν τα αυτονόητα για τη λειτουργία τους, δηλαδή προσλήψεις και αυξημένη χρηματοδότηση. Τώρα μας μιλούν για προστασία της φοιτητικής κοινότητας, ό,τι ακούγαμε δηλαδή και για την κατάργηση του ασύλου που δήθεν θα αντιμετώπιζε και τη δράση αυτών των ομάδων και φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας. Οι ομάδες αυτές όμως συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως ταυτόχρονα συνεχίζουν να υπάρχουν οι πιάτες και το εμπόριο ναρκωτικών, οι ληστείες και οι επιθέσεις σε φοιτητές, σε εστίες και σε χώρους των πανεπιστημίων. Αυτά τα φαινόμενα και υπάρχουν και συντηρούνται μέσα στα πανεπιστήμια χρόνια τώρα και έχουν αποτελέσει το καλύτερο άλοθη της κάθε κυβέρνησης για να ξεδιπλώνει το αντιλαϊκό της έργο, την περαιτέρω καταστολή και συκοφάντηση των αγώνων. Πέρα από αυτά, είναι κοροϊδία να γίνεται λόγος για προστασία της φοιτητικής κοινότητας όταν οι εστίες κάτω από την έλλειψη μέτρων έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες και ταυτόχρονα εστίες όπως η ΦΕΠΑ δεν υπάρχει ούτε καν ο επαρκής φωτισμός τις νυχτερινές ώρες. Όταν πρωτοετής φοιτητές όχι μόνο μέχρι τις αρχές και του Νοέμβρη δεν έχουν πάρει δωμάτια στην εστία και αναγκάζονται να μείνουν από εδώ και από εκεί. Όταν οι μετεγγραφέτες φοιτητές περιμένουν με αγωνία τη μετεγγραφή τους, αποκλεισμένοι παράλληλα από την παρακολούθηση των σπουδών τους. Όταν στηβαζόμαστε καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς σαν τις σαρδέλες, όταν η κατάσταση στο σύστημα υγείας έχει φτάσει στο απροχώρητο, η μέθη είναι στο κόκκινο και εμείς αγωνιούμε καθημερινά για την υγεία τη δικιά μας και των οικογενειών μας. Το μόνο που πραγματικά τους νοιάζει είναι να ενισχυθεί η ασυλία της επιχειρηματικής δράσης στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό το σκοπό, άλλωστε, έδωσαν τεράστια πακέτα εκατομμυρίων σε συνθήκες πανδημίας με τους φοιτητές εκτός της εκπαίδευσης. Και εδώ τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 13 εκατομμύρια ευρώ στις δομές των πανεπιστημίων του ΣΕΛΚΕ, που διαχειρίζονται την επιχειρηματική λειτουργία. Συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια του ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΗ, που δεν δίνει λύση σε κανένα από τα προβλήματα που εμείς οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε, αλλά προορίζεται αποκλειστικά στο να κάνει τα ιδρύματα πιο ελκυστικά στην κούρσα του ανταγωνισμού
με νέα ξενόγλωσσα, ταχύρυθμα και άλλα προγράμματα επιπληρωμή, όπως και το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό του ΕΚΠΑ, που ξεκίνησε με εξ ολοκλήρου διαζώσεις λειτουργία, ή όπως τα δύο νέα τέτοια μεταπτυχιακά προπτυχιακά προγράμματα που έβαλε στο σχεδιασμό της το Πανεπιστήμιο του ΕΚΠΑ. Θα δοθούν επίσης τα λεφτά αυτά στην εξωστρέφεια των ιδρυμάτων, δηλαδή λεφτά για να διαφημιστούν στο εξωτερικό, να μπορέσουν τα ιδρύματα να ψωρέψουν τουρίστες φοιτητές. Γι' αυτό και τώρα ετοιμάζουν νέο νομοσχέδιο σαν τον κλέφτη με κλειστά τα πανεπιστήμια, που ενισχύει την περαιτέρω επιχειρηματική δραστηριότητα σε βάρος των μορφωτικών μας δικαιωμάτων, που ανοίγει περαπέρα το δρόμο για διαγραφές φοιτητών, που πολλαπλασιάζει τα επαγγελματικά μας αδιέξοδα. Γι' αυτούς τους λόγους θέλουν να τελειώνουν με τις διεκδικήσεις και την οργάνωση των φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι φανερό. Τα μέτρα αυτά δεν παίρνονται για να αντιμετωπίσουν τη δράση αυτών των ομάδων, όπως άλλωστε δεν την αντιμετώπισε ούτε η άρση του ασύλου που διαφημίστηκε από την κυβέρνηση ως η λύση του προβλήματος. Όλα αυτά έχουν άλλο στόχο. Εμάς, το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες μας μέσα στα ιδρύματα. Τα ίδια δεν προσπαθεί να κάνει άλλωστε η κυβέρνηση και στα σωματεία των εργαζομένων. Οι αγώνες οι δικοί μας και συνολικά του λαού και της νεολαίας ούτε φημώνονται ούτε μπαίνουν σε καραντίνα. Η μαζικοποίηση των συλλόγων μας, η ένταση της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας για ουσιαστική στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να γυρίσουμε στα αμφιθέατρα και να συνεχίσουμε τις σπουδές μας, ο αγώνας για να πάρουμε πτυχίο που θα μας εξασφαλίζει πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα και για να δουλέψουμε με αξιοπρεπείς μισθούς και όρους, είναι η δύναμή μας, είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην ένταση της καταστολής, που μέσα σε αυτή εντάσσονται και αυτές οι ενέργειες, είναι η καλύτερη απάντηση στη συκοφαντία, την τρομοκρατία. Αυτό άλλωστε μας το απέδειξαν και οι μαθητές με τους αγώνες τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν και από εδώ σήμερα στην κυβέρνηση και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που σήμερα στις 9 η ώρα ήταν εκεί εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων, κάτω τα χέρια από τους φοιτητικούς συλλόγους, κάτω τα χέρια από το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα. Αντί για μπράβους και Big Brother στις σχολές, αντί για νέο νομοσχέδιο με κλειστά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση να αξιοποιήσει το χρόνο που τα ιδρύματα θα λειτουργήσουν με τηλεεκπαίδευση και αυτή τη φορά να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιστρέψουμε ουσιαστικά και με όλους τους όρους και τα αναγκαία μέτρα προστασίας στα αμφιθέατρα και τις σχολές μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην αποκλειστεί κανείς από την τηλεεκπαίδευση και για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε ουσιαστικά στα αμφιθέατρα. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι κρατικής χρηματοδότησης για να καλυφθούν οι ανάγκες των ιδρυμάτων. Αυτό σημαίνει πρόσληψη όλου του αναγκαίου εκπαιδευτικού, διοικητικού και προσωπικού καθαριότητας και αξιοποίηση όλων των υποδομών των ιδρυμάτων για να λειτουργήσουν με κλιμάκια τα τμήματα. Τακτικές απολυμάνσεις και δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας στις σχολές και στις εστίες. Να ενισχυθούν οι ιατρικές μονάδες των σχολών. Να γίνουν διαζώσεις φροντιστηριακά μαθήματα και συναντήσεις με τους καθηγητές. Για να λυθούν απορίες και διάφορα. Να πραγματοποιηθούν διαζώσεις σε όλα τα εργαστήρια. Να μην αποκλειστεί κανείς από την τηλεκπαίδευση, δωρεάν ίντερνετ για τους φοιτητές, να καταγραφούν οι υλικοτεχνικές ελλείψεις των φοιτητών και να καλυφθούν με ευθύνη των διοικήσεων. Ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία, για κάρτα εισόδου στα πανεπιστήμια, για κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Ούτε σκέψη για το νέο νομοσχέδιο στην ανώτατη εκπαίδευση που θα υποβαθμίσει περαιτέρω τις σπουδές μας, θα ανοίξει το δρόμο για διαγραφές φοιτητών και θα πολλαπλασιάσει τα επαγγελματικά μας αδιέξοδα. Καλούμε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας να πάρουν αγωνιστικές αποφάσεις κόντρα στο νέο σχέδιο καταστολής που ετοιμάζουν και να είμαστε χιλιάδες στην παράσταση διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων στο Υπουργείο Παιδείας την 5η στις 12. Να οργανώσουν πολύμορφα τη συμμετοχή τους, να φτιάξουν τα πανό τους και να φροντίσουμε να τηρηθούν όλες οι αναγκαίες αποστάσεις και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι φοιτητές που τόσο καιρό αγωνιούμε για τις σπουδές μας, που θέλουμε να επιστρέψουμε στα αμφιθέατρα με όλους τους όρους, που καθημερινά βιώνουμε τα εμπόδια της πολιτικής της κυβέρνησης, βρίσκουμε τη διέξοδο και τη λύση στο συλλογικό και οργανωμένο αγώνα. Μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και μπροστά στο νέο γύρο επίθεσης, δυναμώνουμε τη συζήτηση και τη διεκδίκηση σε κάθε έτος και αμφιθέατρο με γενικές συνελεύσεις, συνελεύσεις ετών και τμήματων. Καταδικάζουμε στην πράξη τις εξαγγελίες του Υπουργού. Ξεκαθαρίσουμε πως δεν θα τους περάσει.